Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον είμαι θυμών, κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν ηκεσίες, εν ειρήνη κυβέρνηση. Όρισιν των θεσμάτων ημών αίτησε, εν των ζώνην ημών. Ο γνωστός Άγγελος Τερζάκης, ο οποίος ήταν λογοτέχνης και ακαδημαϊκός, γράφει σε ένα κείμενο το σύνδεσμο, το στενό που υπάρχει, τον δεσμό μεταξύ δημοκρατίας και παιδείας. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς παιδεία, και αυτό είναι εκείνο που την κάνει να είναι πάνω από κάθε πολιτεύμα. Άλλα πολιτεύματα τα οποία είναι πολιταρχικά. Και φυσικά χρειάζεται ο σύνδεσμος μεταξύ, όπως γράφει, δημοκρατίας και παιδείας, γιατί έτσι διαμορφώνεται ο πολίτης ο οποίος διακρίνεται από την ελευθερία και την υπευθυνότητα. Χρειάζονται και τα δύο αυτά, όπως γράφει, η ελευθερία, γιατί και η υπευθυνότητα, η ελευθερία της σκέψεως, η κριτική της σκέψεως, και συγχρόνως και να είναι κανείς υπεύθυνος, γιατί όταν υπάρχει μόνο η ελευθερία χωρίς την υπευθυνότητα, τότε καταλήγει στην αναρχία. Και επίσης σημειώνει γιατί είναι απαραίτητος αυτός ο δεσμός μεταξύ δημοκρατίας και παιδείας. Είναι απαραίτητος γιατί ένας πολίτης που διακρίνεται από την ελευθερία και την υπευθυνότητα είναι το σταθερό, στέρεο βάθρο της δημοκρατίας. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα, που υπήρχε η δημοκρατία του Δήμου, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην παιδεία. Και όταν κανείς διαβάσει τα σχετικά κείμενα, διαπιστώνει ότι η μέση παιδεία που υπήρχε τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ασυγκρίτως ανώτερη από οποιαδήποτε παιδεία που υπήρχε στους γύρω από αυτήν λαούς. Και αυτό φέρεται από τον επιτάφιο του Περικλή, από την πολιτεία του Πλάτωνος και από την πολιτεία που έγραψε ο Αριστοτέλης. Επομένως, είναι απαραίτητος αυτός ο σύνδεσμος, ο δεσμός μεταξύ παιδείας και δημοκρατίας. Εάν δεν υπάρχει αληθινή παιδεία στο λαό, δεν μπορεί να υπάρξει και πραγματική δημοκρατία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, ξέρουμε ότι άλλο είναι η παιδεία και άλλο είναι η εκπαίδευση. Η παιδεία είναι η φιλοσοφία την οποία πρέπει να διακρίνει την παίδευση των ανθρώπων. Η εκπαίδευση είναι όλα τα μέσα τα οποία πρέπει να υπάρχουν ώστε να γίνεται και να ασκείται καλή μόρφωση και καλή παιδεία. Ακριβώς αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ παιδείας και εκπαιδεύσεως το βλέπουμε σήμερα με την ανακαίνιση αυτού του ωραίου συγκροτήματος, ήταν από πολλά χρόνια και με πολλές προσπάθειες που έγινε από διαφόρους, κυρίως χωρίς της πόλεως αυτής που εργάστηκαν εντατικά προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι όταν υπάρχουν σωστά σχολεία, σωστή μέθοδοι, τότε προσφέρεται και αληθινή παιδεία. Γιατί αν υπάρχει μόνο παιδεία χωρίς να βλέπεις το μέλλον και χωρίς να υπάρχει και σωστή εκπαίδευση και τρόποι με τους οποίους μεταδίδεται η μόρφωση, τότε μοιάζει σαν να οδηγεί κάποιος ένα αυτοκίνητο με 200 χιλιόμετρα και να κοιτάει το καθρεφτάκι πίσω και να μην βλέπει μπροστά. Χαίρομαι για αυτό που βλέπω σήμερα, το συγκρότημα, το οποίο είναι καταπληκτικό, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα παιδιά, γιατί, όπως έλεγε πάλι ένας στοχαστής, τα παιδιά είναι το προζύμι της ζύμης, είναι η μαγιά μάλλον της ζύμης του λαού μας. Και όταν αυτή η μαγιά είναι πολύ καλή, τότε ζυμώνεται αυτός ο λαός και τότε έχουμε αληθινή δημοκρατία στον τόπο. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα πολίτευμα, αλλά είναι τρόπος ζωής. Συγχαίρω πάλι όσους εργάστηκαν και από κοντά παρακολουθούσα αυτό το έργο για να γίνει, και χαίρομαι διότι τα παιδιά θα έχουν ένα πολύ σωστό συγκρότημα και μαζί με την παιδεία προσφέρεται, αυτό θα τους ωφελήσει πραγματικά για να είναι το καινούργιο αίμα το οποίο θα μπαίνει μέσα στον οργανισμό της κοινωνίας για να αντικαθιστά το παλιό και σάπιο αίμα
και αυτό το καινούργιο αίμα θα φέρει μια περισσότερη και καλύτερη και στερεότερη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Θερμά συγχαρητήρια. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Περιμένουμε.